Χαίρετε, επιτέλους, μετά από τόσους αγώνες, μετά από τόσες αναλύσεις, κέρδισε ο Τάδε, έχασε ο Δίνα, τι θα γίνει παρακάτω, η βαθμολογία έχει ως εξής κλπ. Κλπ. Να κάνουμε και ένα από τα βιντεάκια που εμένα προσωπικά μου αρέσουν περισσότερο. Ένα από τα βιντεάκια τα οποία αναλύουν μερικά πράγματα τα οποία ναι, είναι αγωνιστικά, αλλά έχουν λίγο θέση και σχέση με την ψυχολογία των παιχτών, με κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι και εξωαγωνιστικά και ουσιαστικά δίνουν μια πιο βαθιά ανάλυση, με χαλαρό τρόπο πάντα, δεν θα κάνουμε αναλύσεις του στυλ γωνιακό τρίποντο, pick and roll και δεν ξέρω εγώ τι, δεν ανάγκη. Αυτά θα κάνουν άλλοι με επιτυχία. Εμείς θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα το οποίο έχετε αναφέρει πάρα πολλές φορές σε ερωτήσεις σας, έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές με σχόλιά σας και ήρθε η ώρα να σας κάνω το χατήρι, κάτι το οποίο ήθελα να κάνω και εγώ, αλλά απλούστατα οι αγώνες δεν μου επέτρεπαν να βρω χρόνο να φτιάξω αυτό το βιντεάκι όπως θα το ήθελα. Προφανώς, βλέποντας τον φούτερ καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για Παναθηναϊκό και πιο συγκεκριμένα θέλω να μιλήσουμε για την παράξενη ιστορία και τα πολλά ερωτηματικά που έχετε βάλει και εσείς οι ίδιοι με το δίκιο σας για τον Ισπανό Χουάντσο Ερνάν Γκόμες. Για πάμε! Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλημέρα, δεν ξέρω πότε βλέπετε το βιντεάκι, δεν ξέρω πότε θα ανέβει, όλα καλά. Τα like σας θέλω, τα subscribe σας θέλω, μυρωδιά σπηριά, κόρτσιτ podcast, ξέρετε και μόνοι σας, καμπάνες, καμπαναριά, κουδούνια κλπ. Να μεγαλώνουμε. Έχουμε φτάσει εσείως ένα σημαντικό αριθμό subscribers, θέλω να κάνουμε και περισσότερα subscribe για να μας βλέπετε πιο συχνά, με τις ειδοποιήσεις, αναμένες κλπ. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχετε πάρα πολύ το πρόβλημα στο... πώς θα το πω... να αποδεχτείτε τι εστί Χουάντσο Ερνάν Γκόμες, Ερνάν Γκόμεθ, δεν ξέρω πώς είναι καλύτερα, με ζήτα ή με θήτα στο τέλος. Δεν ξέρετε ακριβώς τι θέλετε από αυτό το παίχτη. Και έχετε το δίκιο σας να μην το ξέρετε. Δεν σας το είχε εξηγήσει κανείς πολύ καλά. Ο Χουάντσο όταν ήρθε θεωρήθηκε ίσως η καλύτερη μεταγραφή μαζί με τον Σλούκα σε όλη την Ευρώπη, ξέρω εγώ. Καλύτερη από τους διάφορους παίχτες που πήγανε σε Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, ακόμα και από τον Καμπάτσο, ο οποίος Καμπάτσο πήγε εντελώς, ας το πούμε έτσι, under the radar που λένε και οι Εγγλέζοι ή που λέμε και εμείς στο Δομοκό, στο χωριό. Λοιπόν, under the radar λέμε. Δηλαδή όταν κάποια γριά μιλάει με κάποια άλλη, ξέρω εγώ, και σχολιάζουν μια τρίτη γριά, λένε under the radar. Λοιπόν, όπως και να έχει. Ο Χουάντσο θεωρήθηκε ταραταντζούμ, πολύ μεγάλη μεταγραφή. Δεν θα πω ότι δεν είναι, δεν θα πω ότι δεν είναι. Απλά ο κόσμος ο πολύς, ο οποίος βλέπει μπάσκετ για τη χαρά του, για την ανεμελιά του κτλ., δεν έχει καταλάβει ακριβώς, δεν του έχουν δώσει να καταλάβει τι εστί Χουάντσο. Λοιπόν, μια γρήγορη αναδρομή σε αυτό το παίχτη θα σας εξηγήσει πολλά από τα πράγματα τα οποία θέλω να πω. Και μετά και μια σύγκριση με έναν παλιό παίχτη του Ολυμπιακού θα σας ολοκληρώσει την εικόνα και θα καταλάβετε αυτό που θέλετε να έχετε. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, ο Χουάντσο ξεκινάει την καριέρα του, την επαγγελματική, από την Estudiantes, την ομάδα των φοιτητών που λένε στην Ισπανία, και ουσιαστικά την καλή του χρονιά, στα 20 του περίπου, η ομάδα πέφτει, αλλά αυτός σαν πιτσιρικάς κάνει ένα step up και παίζει αρκετά καλά, έχει αρκετούς πόντους μέσω όρο τέλος πάντων στην Ισπανία και εκεί πέρα τον βλέπουνε, έχοντας βέβαια και τον Γουίλι ως ας το πούμε έτσι, ως κινητήριο μοχλό, τον βλέπουν οι Αμερικάνοι και πηγαίνει στο Ντένβερ το παιδί. Στα 21 του στο Ντένβερ και μετά μερικά χρόνια
κάνει συμπαθητικές σεζόν, χωρίς όμως ποτέ να κάνει το μεγάλο step up. Δηλαδή οι 5 πόντοι μπορεί να γίνουν 6, 7, 6,5, γύρω γύρω εκεί πέρα. Έπαιζε κάποια λεπτά, ποτέ δεν έγινε πρωταγωνιστής. Άρα ουσιαστικά από μια ομάδα στην οποία ήταν πιτσιρικάς, πήγε σε μια ομάδα η οποία ήταν μεγάλη, μια πολύ καλή ομάδα του NBA, το Denver, και εκεί πέρα λογικά χάθηκε κάπου στο rotation και δεν έγινε ποτέ αστέρι. Okay. Μετά συνεχίστηκε όλο αυτό το αλυσβερίσι, τον Ταραβέρι πήγε από εδώ, πήγε από εκεί σε διάφορες ομάδες και ουσιαστικά ποτέ δεν μπόρεσε να βρει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο εκτός από μια πάρα πολύ μικρή περίοδο 14, αν θυμάμαι καλά, αγώνων στη Μινεσότα, όπου έγραψε και τα μοναδικά του διψήφια νούμερα σε μέσους όρους πόντων. Αυτά όλα δεν τα λέω σαν κακό. Εξηγούν όμως όλα αυτά ότι το παιδί αυτό ποτέ δεν ήταν πρωταγωνιστής, ποτέ δεν ήταν ο superstar. Πάμε ένα βήμα παρακάτω τώρα. Ο Χουάντσο γίνεται πάρα πολύ γνωστός εδώ στην Ελλάδα για δύο λόγους. Έναν αγωνιστικό και έναν εντός εισαγωγικών αγωνιστικό, μάλλον εξωαγωνιστικό. Ο αγωνιστικός λόγος είναι ότι η Ισπανία με πάρα πολλές απουσίες στο Ευρωμπάσκετ του 22 και όντας το 6ο, 7ο, 8ο φαβορί για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, κατακτάει το χρυσό μετάλλιο. Είναι το Ευρωμπάσκετ, για να σας θυμίσω, που έχει πεταχτεί σε λίγες ώρες εκτός η Σερβία του Γιόκιτς από την Ιταλία, εμείς από τους Γερμανούς που μας κάνανε να βλέπουμε αστεράκια, ας πούμε, 107 πόντους φάγαμε σε νοκάουτ ήμαρτον, και αν δεν κάνω λάθος, ένα μάτς πριν από αυτή τη σειρά ή ένα μάτς μετά από αυτή τη σειρά, πριν από αυτή τη σειρά, είχαν αποκλείσει οι Πολωνοί τους Σλοβαίνους. Οπότε ουσιαστικά τα τρία μεγάλα αστέρια της διοργάνωσης, Γιάννης, Γιόκιτς και Ντόντσιτς, πετάγονται εκτός εντελώς απρόσμενα. Αυτά όλα τα εκμεταλλεύεται η Ισπανία και σιγά σιγά παίζοντας πιο όμορφο μπάσκετ στην πορεία με προφανώς πρωταγωνιστή τον Γουίλι και όχι μόνο, ο Γουίλι ο οποίος πήρε και το MVP. Προφανέστατα λοιπόν φτάνει στο τελικό όπου κερδίζει με συγκλονιστική εμφάνιση του Χουάντσο, ο οποίος εμφανίζεται στο πιο σημαντικό μάτς της καριέρας του και κάνει μυθικό μάτς με τρίποντα τα οποία έχουν αναστατώσει τους Γάλλους, τους αντιπάλους, στο τελικό, και ουσιαστικά λοιπόν ο Χουάντσο κερδίζει το MVP του τελικού, ας το πούμε έτσι, αλλά το MVP της διοργάνωσης το παίρνει ο αδερφός Γουίλι, με κλάματα να ρέουνε, αγαπημένα αδέρφια, όμορφες σκηνές κλπ. Εκεί μπαίνει στο χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τα καλά, πολύ καλά πλέον ο Χουάντσο. Και το πιο σημαντικό, το οποίο είναι εξωαγωνιστικό, αλλά όντως μοιάζει με αγωνιστικό, έτσι όπως είναι το marketing σήμερα. Γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι ο Χουάντσο είναι ένα θύμα marketing, γιατί τον έχουν παρουσιάσει πολύ διαφορετικό από αυτό που είναι παιχτικά το παιδί αυτό. Είναι φυσικά η ταινία με τον Adam Sandler, Bo Cruz. Τον ξέρανε πάρα πολύ το Χουάντσο. Φανταστείτε δηλαδή να ξέρουνε κάποιον με το όνομα τον Καφετζόπουλο, που το λέγαμε Ακάλυπτο στη σειρά, τη φοβερή. Έτσι. Άρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλοί νομίζουν ότι δεν έρχεται ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμες να παίξει μπάσκετ στον Παναθηναϊκό, αλλά έχει τον Bo Cruz. Τι σημαίνει Bo Cruz? Ένα superstar του NBA. Το λέω πάρα πολύ σοβαρά αυτό. Ξέρω ότι εσείς που με βλέπετε τώρα είστε και οι πιο ψαγμένοι, ας το πούμε έτσι, μπασκετικά, και ξέρετε την αλήθεια οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι σας. Αλλά αυτοί που βλέπουν έτσι πιο επιφανειακά, πιο χαλαρά το μπάσκετ, νομίσανε ότι ήρθε όντως ο Bo Cruz, ή μάλλον ο Χουάντσο, ο οποίος έχει τα νούμερα του Bo Cruz στην ταινία την Περιβόητη. Και έτσι λοιπόν ο Χουάντσο χάνει πάρα πολύ από το μέρος της αλήθειας του, μέσω της ταινίας και μέσω φυσικά του εκπληκτικού τελικού, ο οποίος του έδωσε και τα πολλά παράσημα και γαλόνια, ας πούμε, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ξέρετε τι μου θυμίζει η ιστορία αυτή? Μου θυμίζει, κυρίες και κύριοι, τον Childress, το δικό μας, του Ολυμπιακού. Τι εννοώ? Ο Childress, πιο καλός παίχτης από τον Χουάντσο στα χρόνια του στο NBA προφανώς,
Μιλάμε για 30 λεπτά ανά αγώνα στην Ατλάντα, διψήφια νούμερα πάντα, πάρα πολύ καλός, και τον παίρνει ο Ολυμπιακός με πάρα πολλά λεπτά, πάρα πολλά λεφτά. Αλλά κανείς δεν εξηγεί στους Ολυμπιακούς, σε εμάς τότε, πριν από 15 χρόνια, ότι το παιδί αυτό έχει τα πλεονεκτήματά του, αλλά έχει τους περιορισμούς του. Δηλαδή, μη σκεφτεί κανείς ότι θα βάλει ο Τσίλντερς τρίποντο. Άρα αμέσως, αυτό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έκανε ένα τεράστιο μειονέκτημα. Τι μειονέκτημα? Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, οι πολύ σφιχτές άμυνες ουσιαστικά νοητά μικραίνουν το γήπεδο. Μικραίνουν το γήπεδο. Άρα τι κάνεις εκεί? Εκεί πρέπει να σουτάρεις για να ανοίξει η άμυνα σιγά σιγά και μετά να κάνεις τη διείσδυσή σου. Είναι κλασικό μπασκετικό αυτό. Πώς να το κάνεις αυτό όταν δεν έχεις σουτ? Άρα ουσιαστικά βρέθηκε ο Τσίλντερς, ο οποίος ήταν και πολύ φιλότιμος και στην άμυνά του και παντού, να τρακάρει με αμυντικούς, να παλεύει να μπει, να κάνει αυτό που έκανε κατά κόρο στο NBA, δηλαδή διεισδύσεις, καρφώματα, χωσήματα κλπ. Και βρήκαμε έναν Τσίλντερς ο οποίος ήταν καλός στον Ολυμπιακό, θα ξαναπώ, ήταν και φιλότιμος και στην άμυνά του και θα έρθει και στην άμυνα του Χουάντζ, η οποία είναι εκπληκτική μέχρι στιγμής. Και ουσιαστικά ο Τσίλντερς διαφημίστηκε με λάθος τρόπο και αυτά που προσέφερε έχουν αφήσει μια ξυνήλα, ας το πούμε, στους Ολυμπιακούς, η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Γιατί το παιδί αυτό ήξερε, αυτό έκανε. Δεν ήταν αδιάφορος. Να λοιπόν τι θέλω να πω σε εσάς τους Παναθηναϊκούς για τον Χουάντζο τώρα. Ο Χουάντζο ποτέ δεν ήταν και πιστεύω ποτέ δεν θα γίνει, εκτός αν μεταμορφωθεί προς το καλύτερο τα επόμενα χρόνια, ο superstar scorer. Αυτό έχει πέσει παραμύθι από site, κανάλια κλπ. Και έχει μπερδευτεί αρκετός κόσμος. Άρα μην περιμένετε πολλούς πόντους από τον Χουάντζο. Αυτό που έπρεπε να περιμένετε και το βλέπετε στα μάτια σας είναι το παιδί είναι φιλότιμο. Η άμυνά του είναι εξαιρετική. Βάζει πολύ καλά το σώμα του. Πηδάει για block, πηδάει για rebound. Δεν φοβάται. Άρα αυτό πρέπει να προσμετρηθεί στα υπέρ του. Δεν είναι δηλαδή η βεντέτα της οποίας δεν μπήκανε τα σουτ και παρατάτε με τώρα. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Θα σουτάρω μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Όχι. Βοηθάει με άλλους τρόπους το παιδί αυτό. Μην περιμένετε λοιπόν μεγάλο σκοράρισμα. Αν τυχόν του πάει το μάτς, θα κάνει και μεγάλο παιχνίδι με σκοράρισμα από το τρίποντο. Πολλοί είπανε ότι ο Χουάντζο έπρεπε να πάει στον Ολυμπιακό τάχα μου για τη Βεζένκοφ και τα λοιπά. Ναι μεν αλλά, το σκοράρισμα του Βεζένκοφ δεν το είχε ποτέ το παιδί αυτό. Μην μπερδευόμαστε. Αλλά έχει άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να υπερτονιστούν, όπως η άμυνα, όπως η πάρα πολύ καλή, πώς θα το πω, βοήθεια στην επίθεση εκτός του σκοραρίσματος, γιατί κάνει πάρα πολλά και screen και βοηθά και κοψίματα κλπ. Απλά δεν έχει βρει το ρυθμό του ακόμα. Αλλά και να βρει το ρυθμό του, δεν περιμένω καμία συγκλονιστική εμφάνιση του στυλ 3-4 μάτς συνεχόμενα με 20 πόντους ο Χουάντζο. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Να έχετε την ψυχραιμία σας εσείς Παναθηναϊκοί με τον Χουάντζο. Η ομάδα σας πάει καλά. Ξέρω ότι περιμένετε περισσότερα από αυτόν, γιατί έτσι έχει διαφημιστεί. Λάθος, ξαναλέω. Λάθος. Μην πέφτετε στην παγίδα που πέσανε οι δικοί μας με τον Τσίλντερς. Ο Χουάντζο κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Πληρώθηκε παραπάνω από αυτό που έπρεπε, αλλά αυτό δεν αφορά τον οπαδό. Ο οπαδός σας χαίρεται να έχει 14 παίχτες, 12 παίχτες με 3 εκατομμύρια ο καθένας. Άμα τα δίνει ο πρόεδρος και είναι φερέκιο, σας τα δίνει. Δεν σας νοιάζει εσάς. Πραγματικά το λέω. Άρα ουσιαστικά μην ξενερώνετε και λέτε με μπερδεύει, δεν μ' αρέσει κτλ. Όχι. Ο Χουάντζο είναι αυτό που είναι. Δύσκολα θα βελτιωθεί πολύ πάνω από αυτό. Θα υπάρξουν βραδιές με καλό σουτ, θα υπάρξουν βραδιές με κακό σουτ. Αλλά αυτό που πρέπει να περιμένετε είναι ένα φιλότιμο παίχτη, ο οποίος σκίζεται στην άμυνα, σκίζεται και στην επίθεση, αλλά αυτό απλούστατα δεν του βγαίνει πάρα πολλές φορές. Και τα λεφτά που δίνει ο Γιαννακόπουλος για αυτόν τον παίχτη δεν πρέπει να σας ανησυχούν ιδιαίτερα, αν και είναι περισσότερα από αυτά που έπρεπε. Αλλά αυτό είναι δικιά του δουλειά, δεν είναι δικιά μας. Εμείς σχολιάζουμε έτσι μπασκετικά. Αυτά ήθελα να πω. Να κάνετε τα σχόλιά σας, να πείτε και εσείς τι πιστεύετε για το Χουάντζο, κι αν είναι κάπως έτσι παράτερη
ή αρκετά σωστή η σύγκριση με τον Childress. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν καιρό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε το κανάλι μας. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μπασκετάρα παίζουμε, μπασκετάρα βλέπουμε και τα υπόλοιπα σε κάποια άλλη εκπομπή με αγώνες οι οποίοι έρχονται πάρα πολύ σημαντικοί και για τις δύο ομάδες. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.